Ως ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και ξεκίνησε τα πρώτα επιχειρηματικά του βήματα στην Ελλάδα, έχει μετακομίσει και έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη και ταξιδεύει συχνά ως ταξιδιώτης και όχι ως επιχειρηματίας και όχι ως ταξιδιώτης. Θα έλεγα ότι γενικά η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά στο ξεκίνημά της, σε όλες τις χώρες δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση γιατί χρειάζεται δύο βασικούς παρτενέρες, τα λέγαμε. Ο ένας είναι ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση να επιχειρήσει, δηλαδή που θα κυνηγήσει το όραμά του και θα θέλει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του να δημιουργήσει. Και από την άλλη, το εξωτερικό περιβάλλον, που αυτό το απαρτίζει κατά κύριο λόγο οι κυβερνήσεις και οι κυβερνητικές αποφάσεις. Βέβαια, σε όλο το δυτικό κόσμο και στη δυτική προηγμένες οικονομίες, έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της επιχειρηματικότητας και της επιχείρησης, καθώς μέσα από αυτή την άσκηση μπορούν να γίνουν, να εφαρμοστούν και να επιτευχθούν πράγματα τα οποία οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίως αποτυχάνουν, δηλαδή το να κάνουν τους επιχειρηματίες. Και γι' αυτό, αντιλαμβανόμενοι στις δυτικές οικονομίες το ρόλο και τη σπουδαιότητα, έχουν με διάφορους τρόπους στηρίζουν και βοηθούν, προσπαθούν να βοηθούν τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινάνε τα πρώτα βήματά τους. Για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα τι σημαίνει επιχείρηση και συνδρομή στην οικονομία, αρκεί να αντιληφθούμε ότι κάποιες από τις μεγάλες πολυεθνικές παγκοσμίως, κυρίως αμερικάνικης προέλευσης, απασχολούν 150, 200, 250 μέχρι και 300, μπορεί και παραπάνω χιλιάδες εργαζομένων. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ανά την υφήλιο, δουλεύουν κάτω από την ίδια εταιρική σημαία, παράγουν πλούτο και από την αναδιανομή αυτού του πλούτου αυτοί και οι οικογένειές τους προοδεύουν και ευημερούν, καθώς και οι οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, μέσα από τους φόρους, έχουν έσοδα ικανά να μπορούν να εφαρμόζουν μετά την κοινωνική τους πολιτική, να τροφοδοτούν τα ασφαλιστικά ταμεία κ.ο.κ. Στην Ελλάδα, για να έρθω, με λίγο παραπάνω συνταξιούχους του δημοσίου, δηλαδή 340.000, το ελληνικό δημόσιο έχει αποτύχει για περίπου 35 με 40 χρόνια να κάνει παραγωγή πλούτων και να τον αναδιανέμει για να μοιράσει συντάξεις και αρκείται μόνο στην αναδιανομή δανεικών και τα οποία τελικά δεν μπορεί να αποπληρώσει και με καινούργια δανεικά συμπλήρωνε και φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε τώρα. Ποιο είναι το αποτύπωμα λοιπόν στην Ελλάδα της ελληνικής επιχειρηματικότητας μετά από τόσα χρόνια κρίσης, στη χώρα που γέννησε τον Ωνάση, τον Νιάρχο, στη χώρα που πρώτοι πριν χιλιάδες χρόνια οι Έλληνες επιχειρηματίες κάναν διεθνές εμπόριο και χαράσαν ουσιαστικά καινοτομίες τόσο στις μεταφορές όσο και στις συναλλαγές που ακόμα και σήμερα τις πρακτικές τους ακολουθούν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί. Αν εξαιρέσουμε τα φωτεινά παραδείγματα, κάποια φωτεινά παραδείγματα εξαιρέσεις επιχειρήσεων οι οποίες πρωταγωνιστούν εξωστρεφείς αλλά και στην ελληνική αγορά, γενικά θα λέγαμε ότι η βαριά βιομηχανία, ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ελλάδα έχει σοβαρά πληγεί, έως και έχει καταστραφεί. Ναυπηγεία σχεδόν έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Ακόμα και τα αεροναυπηγεία, επιτρέψτε μου τον όρο, το ίδιο. Κάποτε σε αυτή τη χώρα κατασκευάζονταν πάρα πολλά. Η βιομηχανία έχει εκδιωχθεί. Και πώς μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε μια κοινωνία, δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία, δεν υπάρχει βιομηχανία, τεχνολογία και γενικά παραγωγή σε αυτό το στάδιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει και γι' αυτό βιώνουμε όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και δεν θα σταθώ στους λόγους, καθώς τους έχουν πει όλους, δεν θα μιλήσω ούτε για το μειοπικό ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα που αυτοπυροβολείται και μαζί ως τρομοκράτης οικονομικός διαλύει και όλους τους συνεπιβάτες, που είμαστε όλοι οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Δεν θα μιλήσω για το φορολογικό καθεστώς που για χρόνια ακούμε ότι θα γίνει σταθερό. Όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει σταθερό. Δεν ενδιαφέρουν τόσο οι φορολογικοί συντελεστές στην επιχειρηματικότητα, όσο το να είναι σταθερό για κάποια χρόνια, για να μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις στην πρόβλεψη. Γιατί στην Ελλάδα, δυστυχώς, όταν πληρώσουμε φόρους, κάνουμε απολογισμό και δεν κάνουμε πρόβλεψη. Δεν θα μιλήσω λοιπόν ούτε για τη δημόσια διοίκηση, η οποία περισσότερο λειτουργεί ως εμπόδιο παρά ως καταλύτης. Και θα πάω λίγο στην πηγή που πιστεύω όλα αυτά που ζούμε έχουν μια πηγή. Και η πηγή είναι χρόνια πίσω, 35, 40, 45 χρόνια, ανάλογα την ηλικία του καθενός, και πάει στα θρανία. Πάει στην παιδεία, πάει στην κουλτούρα, πάει στη διαπαιδαγώγηση. Δυστυχώς, από τότε που είμαι και εγώ μαθητής, κανένας δεν μας προσανατόλισε να καταλάβουμε το όλον, να έχουμε μια ολιστική εντάληψη της κοινωνίας, τι σημαίνει παραγωγή, τι σημαίνει επιχείρηση, τι σημαίνει αστυνόμος, τι σημαίνει φοριακός. Οπότε ουσιαστικά από ένα έλλειμμα μιας κατευθυνόμενης διαπαιδαγώγησης, κατά το δοκούν, ανάλογα τις ιδιοληψίες ή τις πολιτικές ιδεολογίες του κάθε καθηγητή, μεγαλώναμε
και βγαίναμε στην κοινωνία, αφού τελειώναμε και το πανεπιστήμιο μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια καταλήψεων. Θα το έλεγα λίγο πύραυλοι. Τι σημαίνει πύραυλοι? Ατομιστές, ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του, δεν υπάρχει ομάδα. Ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει μόνο για τον εαυτό του και φυσικά όταν δεν υπάρχει ομάδα και λειτουργούμε ομαδικά, η κατάρρευση της ομάδας οδηγεί και στην κατάρρευση της μονάδας. Δεν μπορεί κανένας να επιβιώσει μόνος του. Όλα αυτά λοιπόν γίνονταν. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να φτάσουμε το 2020, τι μπορεί να γίνει και σε ποιους κλάδους να αναπτυχθούμε. Αυτό είναι και η θεματική ενότητα. Θα έλεγα, δείχνω κάποιους ενδεικτικούς κλάδους, ο οποίος εμείς σε κάποιους ίδρυμα στο οποίο είμαστε και επενδύουμε, σε κάποιους θα το κάνουμε. Αλλά είναι τελείως ενδεικτική. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει κλάδος, δεν μπορείς να εγκλωβείς τον επιχειρηματία και ειδικά τον Έλληνα που στο εξωτερικό θριαμβεύει και δεν γνωρίζει όριο. Άρα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Ο μόνος περιορισμός είναι το αν τελικά είσαι αποφασισμένος να μην σταματήσεις μέχρι να τελειώσεις. Ό,τι εμπόδιο και αν βρεις να το κηρύσεις σε πρόκληση και όσες φορές και πέσεις να σηκωθείς περισσότερες. Άρα δεν υπάρχει όριο. Το μόνο που θα πρέπει να συνεντληθούμε είναι ότι ο ανταγωνισμός πλέον παγκοσμίως έχει γιγαντωθεί. Η παγκοσμιοποίηση, το διαδίκτυο και οι επικοινωνίες έχουν κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Άρα ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος και πρέπει να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις σε διαφοροποιημένους κλάδους, άλλους που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους και άλλους που εξασφαλίζουν το μέλλον της και την απογείωσή τους. Κάποιους από τους κλάδους αυτούς είναι οι κλάδοι καινοτομίας και τεχνολογίας φυσικά, κλάδοι που δίνουν λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα και μπορείς να ηγηθείς. Θα σας παρακαλούσα να δούμε για λίγα δευτερόλεπτα ένα γρήγορο βίντεο με τι σημαίνει καινοτομία. Είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε σε κάποια χώρα. Θα ήθελα το quiz, λέει, σε ποια χώρα μπορούμε να τη βρούμε αναπτύχθηκε αυτό το προϊόν. Και μακάρι να μπορούμε και κάποια στιγμή τέτοιες τεχνολογίες να τις παράγουμε και εγώ στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια τεχνολογία που έχει να κάνει με τον καθορισμό νερού. Όπως θα δείτε, ένα πολύ γρήγορο πείραμα. Πώς μπορούν να καθαρίζουν πετρελοκυλίδες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τους ωκεανούς από διάφορες μολύνσεις. Που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Είναι μια επένδυση που ξεκινήσαμε πριν 5 χρόνια. Έλληνες επιστήμονες από scratch point, από το τίποτα. Οπότε θα δείτε και το πείραμα εδώ. 5 χρόνια επενδύουμε συνέχεια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ ικανοποιητικό. Από το Δημόκρητο που είχαμε τους πρώτους χώρους, τώρα στη Διπέ στη Λαμία φτιάχνουμε τη βιομηχανική μονάδα. Και από ό,τι βλέπετε, τι γίνεται όταν πέφτει το υλικό μέσα στην πετρελοκυλίδα. Βλέπετε πόσο γρήγορα το απορροφάει και το καθαρίζει. Αυτά συμβαίνουν και είναι και ανακυκλώσιμο και έγινε. Δεν θα μείνω άλλο για να μην τρώω όλο το χρόνο σας. Είναι φανταστικό υλικό. Αυτό το έδειξα για να δούμε ότι ακόμα και μέσα στην κρίση οι δυνατότητες του Έλληνα επιχειρηματία, της ελληνικής επιχείρησης και των ελληνικών στελεχών είναι ανεξάντλητες. Δεν υπάρχουν όρια. Το μοντέλο δεν χρειάζεται, που πρέπει να ακολουθήσουμε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι δίπλα μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο που έχει ακολουθήσει το Ισραήλ. Είναι μια χώρα με ανάλογα γεωπολιτικά και δημοσκοπικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να πάμε. Και αυτό που θα έλεγα ότι χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι ο σόφρον επιχειρηματίας του χθες προσαρμόστηκε στο περιβάλλον για να επιβιώσει. Χρειάζεται να αλλάξει και να γίνει το ρολό επιχειρηματίας του αύριο που θα επιβάλλει το περιβάλλον να προσαρμοστεί πάνω στο όραμά του. Τέτοιους επιχειρηματίες θέλουμε, τρελούς, που θα κάνουν την επανάσταση μέσα από τη δημιουργία και την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας και όχι στους δρόμους μέσα από βανδαλισμούς. Ευχαριστώ πολύ.